Και αναφέρει ο Δημοκράτης και λέει για τους Αθηναίους. Λέει, εγώ λέει, δεν τους μέμφωμαι που θέλουν να επικρατούν, που θέλουν να άρχουν. Εγώ λέει, μέμφωμαι εκείνους που είναι πρόθυμοι να υποταχθούν. Εμείς δεν μέμφωμεθα τους Τούρκους οι οποίοι θέλουν να κάνουν την επιθετική πολιτική τους. Αυτή είναι η πορεία της ιστορίας τους, της πολιτικής τους και της γεωστρατηγικής τους πραγματικότητος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε στάση. Δεν λέω ότι υπακούμε σε αυτά που λένε οι Τούρκοι. Όχι, αλλά υπάρχει μία τάση στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος ξεκινάει από την Ουάσιγκτον και καταλήγει στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, στην περιοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που θέλει με το δικό της τρόπο, κατά το μάλλον ήττον, να αναδείξει την Τουρκία σε ένα νέο επικίνδυνο πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία η νεοοθωμανική γεωστρατηγική δεν έχει αλλάξει κάποια από τις βασικές της παραμέτρους, επιθετική και αναθεωρητική είναι. Εν τούτης όμως, επειδή τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες πράττουν ό,τι είναι δυνατόν με χειριζόμενοι, με τρεχόμενοι όλων των μέσων για να κρατήσουν, να διατηρήσουν την Τουρκία κατά μάλλον ή των περισσότερων ή λιγότερων εντός της σφαίρας επιρροής τους, δίνουν τη δυνατότητα του χρόνου στην Τουρκία, να το επαναλάβω, δίνουν χρόνο στην νεοοθωμανική Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν να μπορέσει να ισχυροποιηθεί περισσότερο. Πρέπει να γίνει κατανοητό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και τους παρικούντες της Ιερουσαλήμ. Αυτή, και είναι συγκεκριμένο όπως το θέτω έτσι, αυτός ο χρόνος ο οποίος δίνεται, αυτή η κλεψίδρα που αντί κάποια στιγμή να την διατηρήσουμε και να μην την αναποδογυρίσουμε, πρέπει να τελειώσει ο χρόνος της Τουρκίας εντός της κλεψίδρος και να ξεκινήσουν οι κυρώσεις. Κυρώσεις που θα έχουν σχέση στην επιβολή, να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, ναι, ενός νέου πολιτικού ρεύματος στην Τουρκία που θα οδηγήσει σε μια ιστορική μεταπολίτευση εντός της χώρας. Εάν η μεταπολίτευση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί, τότε η Τουρκία στην επόμενη δεκαετία, 20ετία, θα είναι μια δύναμη η οποία όχι μόνο θα διαθέτει όλα εκείνα τα μέσα ισχύως, αλλά θα μπορεί να προκαλέσει και πολύ μεγαλύτερους αντιπάλους από εκείνη. Η Τουρκία θέλει ακριβώς να επαναγκατασταθεί ως νεοοθωμανική γεωπολιτική οντότης. Να δημιουργήσει έναν καινούριο πόλο. Έναν πόλο ο οποίος θα ρίξει τη σκιά του και θα εκμηδενήσει, θα προσπαθήσει να εκμηδενήσει τόσο την Ελλάδα όσο και το Ισραήλ, όπως και τις κρατικές οντότητες που βρίσκονται μεταξύ από την περιοχή της Βουλγαρίας μέχρι και τη Βόρεια Αφρική. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει επανειλημμένος από το παρόν βήμα που πρέπει να γίνει η προμετωπίση της εθνικής μας στρατηγικής. Η Ελλάς δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει από την Δύση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είναι μέλος, κάποια σοβαρή και σημαντική στρατιωτική βοήθεια. Λεκτικές βοήθειες, επιχειρήματα, κυρώσεις, διεθνές δίκαιο, αυτά όμως δεν παράγουν αποτελέσματα απτά. Η Τουρκία μπορεί να τα αντιστρέφει. Και υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι 100% εσφαλμένες. Προσφάτως, όλες οι μελέτες έδειχναν ότι η τουρκική οικονομία ουσιαστικώς βρίσκεται σε πολύ βαθιά κρίση. Και βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Πλην όμως, μέσα από αυτή την κρίση, κατόρθωσαν ακριβώς λόγω του ειδικού βάρους της καλώς σχεδιασμένης πολιτικής διεισδύσεως, εμπορικής διεισδύσεως στην Αφρική, στην Ασία, αλλά και αλλού, να έχουν όχι απλώς ανάπτυξη, αλλά και αύξηση ακόμα του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν υψηλότατο πληθωρισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πλέον βρίσκονται και εκείνοι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Εν τούτης όμως αποδεικνύει ότι η τουρκική πολιτική ηγεσία, επειδή είναι κάθετος, επειδή είναι κατ' επίφαση δημοκρατική, μπορεί να λαμβάνει πολύ πιο εύκολα αποφάσεις, πολύ σημαντικές αποφάσεις, χωρίς να υπάρχει από κάτω ικανή αντίδρασης.
Όταν λοιπόν η Τουρκία μετρά νεκρούς, μάρτυρες όπως τους ονομάζουν, η αντίδραση στο εσωτερικό είναι χ. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που πραγματικώς θα δημιουργείται ως συγκλονιστικές σκηνές και στιγμές με διαδηλώσεις κλπ. Αυτό είναι ένδειξη της νοοτροπίας. Αν δεν αλλάξουμε λοιπόν την εσωτερική μας νοοτροπία, και αυτό δεν γίνεται με άλλους τρόπους, παρά μόνο με την γνώση της απειλής, να γνωρίσουμε αυτό το οποίο μας απειλεί καλύτερα και να όλοι μαζί, μα όλοι μαζί, να καταλάβουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός για την Ελλάδα δεν είναι κάποιες πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό, που είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί τους, αλλά αυτό που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, το οποίο δεν θα δώσει καμία ευκαιρία, απολύτως κανένα έλεος, σε οποιονδήποτε πολιτικό φόρο ή φορέα βρεθεί αντίπαλός του ή εμπροσθέν του. Εμείς εδώ δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα ότι πρέπει να προστατέψουμε το έθνος μας. Πρέπει να προστατέψει η δημοκρατία το έθνος. Αν η δημοκρατία φροντίσει και συμβάλλει στην καταστροφή του έθνους, τότε δεν θα υπάρξει ούτε δημοκρατία, γιατί αυτή παράγεται μόνο μέσα από το έθνος. Και δεν υπάρχει λαός ο οποίος θα βάλει στην άκρη την εθνική του ταυτότητα και θα επιβιώσει. Θα κατασπαραχθεί. Είναι νόμος της φύσεως. Έχει αποδειχθεί ιστορικός. Δεν θα κάνουμε τη χώρα μας πείραμα επειδή ορισμένοι νομίζουν ότι ζούμε σε μια παγκοσμιωμένη και ενιαία γήινη κρατική οντότητα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.